Άνοιξε ο δρόμο για την επιστροφή αρχαιοτήτων και στην Κρήτη. Τρει ελληνικέ αρχαιότητε, μεταξύ αυτών και μια μηνοϊκή λάρνακα, επαναπατρίζονται το επόμενο διάστημα. Πρόκειται για προϊόντα λαθρανασκαφών που διακινήθηκαν από κυκλώματα αρχαιοκάπηλων και εξήχθησαν παράνομα από τη χώρα μα πριν καταλήξουν στο Μουσείο Κάρλο. Τα αρχαία θα επιστραφούν άμεσα στην Ελλάδα και θα παρουσιαστούν στο κοινό πριν καταλήξουν στα μουσεία των περιοχών από τι οποίε προέρχονται πρόκειται για μια πύλη νημινοϊκή λάρνακα που χρονολογείται στον 14ο αιώνα π.Χ. Ένα μαρμάρινο άγαλμα νεαρής γυναικείας μορφής και χρονολογείται στον 2ο αιώνα π.Χ. Και μια μαρμάρινη ανδρική ηματιοφόρα μορφή καθισμένη σε δίφρο του 4ου αιώνα π.Χ. Εκτός από τις πολερόιτι φωτογραφίες των αντικειμένων αυτών σε προσωρινούς χώρους αποθήκευσης που διέθεταν οι ελληνικές αρχές συγκεντρώθηκαν και άλλα αποδεικτικά στοιχεία όπως οι δικαστικέ αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων που αποφαίνονταν ότι η μαρμάρινη ανδρική μορφή ήταν προϊόν παράνομης ιδιοποίηση και παράνομης εξαγωγής. Στοιχεία από δικογραφίε που τεκμηρίωναν ότι το γυναικείο άγαλμα είχε προέλθει από παράνομη ενασκαφή στην περιοχή της Υπήρου και έγγραφα και φωτογραφίες που αποδείκνυαν την παράνομη διακίνηση της αμυνοϊκής λαρνακάς. τι αρχαιότητε οι οποίε προέρχονται από τρει διαφορετικέ γεωγραφικέ περιοχέ τη χώρα, την Κρήτη, την Ήπειρο και την Αττική, παρέλαβε η Υπουργό Πολιτισμού στο Μουσείο Μάικλ Κάρλο του Πανεπιστημίου του Έμορη, με την ίδια να αναφέρει πω χρειάστηκαν 16 και πλέον χρόνια μέχρι να φτάσουμε στην αίσια έκβαση. Όπως σε όλες τις περιπτώσεις διεκδικήσεων και αφού πλέον το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού διέθετε όχι ενδείξεις αλλά ισχυρές αποδείξεις, απέστειλε την πλήρη τεκμηρίωση και υπέβαλε δια των διπλωματικών αρχών επίσημο αίτημα επαναπατρισμού του στο 2021. Ήδη από το 2007, όταν περίλθαν σε γνώση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού στοιχεία που αμφισβητούσαν την νομιμότητα τη απόκτηση από το Μουσείο τη Μινοϊκή Λάρνακα και του Αγάλματο τη Γυναικεία Μορφή, άρχισαν οι επαφέ των δύο πλευρών. Για την επιστροφή του. Το 2021 προσθέθηκε μία ακόμα αρχαιότητα, η μαρμάρινη ανδρική μορφή. Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί την ειλικρινή πρόθεση του Μουσείου και του Πανεπιστημίου για τη διάδοση και προστασία του ελληνικού πολιτισμού με τα υψηλότερα ηθικά και ακαδημαϊκά πρότυπα. Αυτή είναι η αρχή για περαιτέρω συνεργασία με την Ελλάδα. Με τον επαναπατρισμό των τριών αρχαιοτήτων, εγκαινιάζεται μια νέα σελίδα πολιτιστική συνεργασία του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού με το Μουσείο Κάρλο και το Πανεπιστήμιο του Έμορ τη Ατλάντα.